Και πού πάμε τώρα? Πάμε στο Φωτεινάκο, διευθυντή σύνταξης του flash.gr. Φώτη, καλή σου μέρα. Πάμε να δούμε σιγά σιγά ποια θέματα έχετε ιεραρχήσει για την πρώτη σελίδα σας και βεβαίως το ρεπορτάζ το οποίο έχεις να μας δώσεις. Καλημέρα, Φώτη. Καλημέρα. Πρώτο θέμα έχουμε τις τριετίες που θα δώσουν πραγματική αύξηση στο μισθό για 500.000 περίπου υπαλλήλους. Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για ποιους προβλέπετε, τι ξεκλειδώνει, ποιους αφορά και μέχρι ποια παραδείγματα, μέχρι πού θα φτάσει η αύξηση στο μισθό των υπαλλήλων. Και σε αυτές τις εποχές με την ακρίβεια στα ύψη και με τα ράφια στο σούπερ μάρκετ, απλησίαστα είναι σίγουρα μία ανάσα για ένα μεγάλο μέρος εργαζομένων. Ναι. Έχουμε πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ και για το θέμα με τα επεισόδια στο Ρέντι και τον 30χρονο αστυνομικό. Mm-hmm. Έχουμε πληροφορίες και ρεπορτάζ για το πώς η κυβέρνηση θα δώσει τα εφόδια στο δικαστικό λειτουργό να αναβαθμίσει έρευνα και να μπορέσει να προσεγγίσει αυτές τις πυρήνες των χούλιγκανς, δίνοντας και στοιχεία από δηλώσεις και παραγόντων και μπλέκοντας όλο τον χώρο. Να δούμε να μην ξεχνάμε, Φώτη, ότι ακούσαμε και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, να λέει ότι στο νομοσχέδιο με τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα, όπου έχουμε τα 105 νέα άρθρα, έτσι, το οποίο μπαίνει στη διαβούλευση, προφανώς θα ανακοινωθούν και άλλα πράγματα τα οποία θα προσθεθούν στα ήδη υπάρχοντα μέτρα κατά της αθλητικής βίας και της οπαδικής βίας. Θα έχουμε αυστηροποίηση και στο νέο νομοσχέδιο το οποίο έρχεται, του ποινικού κώδικα, στις αλλαγές του ποινικού κώδικα. Το είπε ο κύριος Φλωρίδης και είναι και αυτό μία είδηση γύρω από αυτό το οποίο λες. Σήμερα είναι η συνάντηση. Σήμερα θα πάνε οι υπουργοί στην αρμόδια εισαγγελέα να δούμε τελικά τι θα γίνει. Οι πληροφορίες λένε ότι θα προσπαθούν να τους αντιμετωπίζουν αυτές τις ομάδες ως στοιχείο εγκληματικής οργάνωσης και θα αναβαθμιστεί έρευνα. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε δώσει μεγάλη έκταση και στο γεγονός της Τουρκίας που είχαμε πάλι ένα παρόμοιο περιστατικό με ξυλοδαρμό διαιτητή από παράγοντα αυτή τη φορά. Ανακοινώθηκε σήμερα ότι αυτά τα πρωταθλήματα θα κλείσει επαοριστού μέχρι να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα πράγματα. Βλέπουμε ότι γενικά στο ποδόσφαιρο υπάρχει βία. Και θα πρέπει σίγουρα να ληφθούν μέτρα και όχι μόνο εξαγγελίες, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε εξαγγελίες και δεν τηρούνται τα μέτρα, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Μάλιστα. Περιμένουμε σήμερα να δούμε τι θα γίνει και με τον Όλιβερ. Ελπίζουμε ότι σήμερα θα υπάρχουν ανακοινώσεις. Ανακοινώσεις, ναι. Είναι θέμα τεράστιο αυτό, Φώτη. Σε λίγη ώρα θα έχουμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη εδώ. Έτσι, θα ακούσουμε λίγο πριν, ναι, λίγο πριν πάει τον κύριο Οικονόμου. Λίγο πριν πάει στον Άριο Πάγο. Θα το δούμε λοιπόν τι θα μας πει. Θα δώσουμε το ρεπορτάζ. Λοιπόν, σου ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φώτη. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Να είσαι καλά. Σας περιμένουμε αύριο αυτή την ώρα. Πάντα, φίλες και φίλοι, ο Φώτης Νάκος, ο διευθυντής σύνταξης του flash.gr, θα είναι εδώ, μας λέει την επικαιρότητα.